Ξεκάθαρες απαντήσεις για τις συνθήκες υπό τις οποίες ο 35χρονος Κωνσταντίνος Κατσίφας έπεσε νεκρός από πυρά Αλβανών αστυνομικών στους Βουλιαράδες ανήμερα της 28ης Οκτωβρίου ζητούν επιτακτικά τόσο οι γονείς του όσο και οι ελληνικές αρχές. Την ίδια ώρα απορρίφθηκε από τις αλβανικές αρχές το αίτημα της οικογένειας του Κωνσταντίνου Κατσίφα να εξεταστεί σωρός τόπο Έλληνα ιατροδικαστή. Το αίτημα επρόκειτο να υποβληθεί εκ νέου σήμερα μέσω του Έλληνα προξένου. Η υπόθεση έχει προκαλέσει αναστάτωση στην ελληνική μειονότητα της Αλβανίας, με τους φίλους και την οικογένεια του 35χρονου να καταγγέλουν ότι έπεσε θύμα στημένης ενέργειας από την αλβανική αστυνομία, καθώς αναφέρουν ότι ήταν ζωντανός την ώρα που έπεσε στα χέρια των δυνάμεων ασφαλείας. Στην Αλβανία, μάλιστα, έχει μεταβεί και δικηγόρος, ο οποίος θα συνδράμει στην οικογένεια, καθώς οι συγγενείς του 35χρονου πρόκειται να κινηθούν νομικά κατά της αστυνομίας. Πηγές της ελληνικής αστυνομίας αναφέρουν πως δεν υπάρχουν στοιχεία ή μαρτυρίες που να συνδέουν την ένοπλη συμπλοκή με την ύψωση της ελληνικής σημαίας. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, έχουν δρομολογηθεί μέσω της διπλωματικής οδού όλες οι ενέργειες για τη συμμετοχή της ελληνικής πλευράς στις έρευνες, προκειμένου να ενημερώνεται και παράλληλα να παρέχει στις αλβανικές αρχές οποιαδήποτε συνδρομή κριθεί απαραίτητη. Πάντως, όπως έγινε γνωστό από το αρχηγείο της ελληνικής αστυνομίας, ο Κωνσταντίνος Κατσίφας συμμετείχε στον σημεοστολισμό στους Βουλιαράτες, όπου αναρτήθηκαν δεκάδες σημαίες εν ώψη της επετείου της 28ης Οκτωβρίου, χωρίς να ανακύψει κάποιο θέμα. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σκοτώθηκε ο 35χρονος παραμένουν αδιευκρίνητες και από την πρώτη στιγμή υπήρξε επικοινωνία για το περιστατικό μεταξύ του αρχηγού της ελληνικής αστυνομίας με τον Αλβανό ομολογό του και ενημερώθηκε για το συμβάν.